Έχουμε ένα σύστημα που δεν είναι σε σταθερότητα. Το πρώτο συμπέρασμα που βγάζω από αυτό και έχει σημασία γιατί τι θα πούμε αργότερα και τι παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε για αυτούς που μας λένε ότι αριστερά βοηθάει το σύστημα, η πρώτη απάντηση είναι ποιο σύστημα. Δεν υπάρχει το σύστημα που κυριαρχεί, που είναι σταθερό, που ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα οι συζητήσεις μας, όποιες συζητήσεις και όποιες διαφωνίες έχουμε και εδώ μέσα και εκτός, εντός και εκτός της αριστεράς, είναι ποια παρέμβαση, ποιες παραμβάσεις πρέπει να κάνεις σε ένα σύστημα που δεν έχει σταθεροποιηθεί. Και μέσα στο παγκόσμιο σύστημα που δεν έχει σταθεροποιηθεί, φτάνουμε στην Ευρωζώνη που έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Είναι μία ζώνη που θυμίζει έναν ασθενή που παθαίνει ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο, που συγχρόνως όμως έχει και λίγο ζάχαρο, έχει και λίγη πίεση, έχει και λίγο πρόβλημα με τα νεφρά. Αυτό έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι άλλη μια κρυσούλα μπορεί να είναι πολύ σημαντική, να αποδιοργανώσει όλο το σύστημα. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι οποιαδήποτε πολιτική εντός της Ευρωζώνης φαίνεται ή να μην δουλεύει, ή να μην δουλεύει καλά, ή να δημιουργεί άλλα προβλήματα. Πάρτε για παράδειγμα την πολιτική της νομισματικής χαλάρωσης. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα από τη μια μεριά στη Γερμανία που έχει πολύ χαμηλά επιτόκια και έχουν πρόβλημα και τα ασφαλιστικά ταμεία της Γερμανίας και οι τράπεζες και γι' αυτό δεν το θέλει ο Σόιμπλε. Και από την άλλη μεριά δεν φτάνει εκεί που χρειάζεται, που είναι οι χώρες του Νότου που έχουν πολύ χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και θα το θέλανε ακόμα περισσότερο αυτή τη χαλάρωση. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργεί και ανισότητες. Γιατί αυτό που κάνει η νομισματική χαλάρωση, μια παρένθεση εδώ, είμαι υπέρ της νομισματικής χαλάρωσης, αν δεν είναι να κάνουμε τίποτα, αλλά δημιουργεί συγχρόνως και αυτά τα προβλήματα που λέω, δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Γιατί αυτό που κάνει η νομισματική χαλάρωση είναι να αυξήσει τις τιμές όλων των χρηματιστηρίων και άρα αυτοί που κερδίζουν περισσότερο είναι οι πλούσιοι. Και αυτό έγινε και στη Βρετανία. Αν θέλετε, και ένα κομμάτι του Brexit ήταν οι ανισότητες που δημιουργεί με το χρηματιστήριο στο Λονδίνο να είναι τόσο σημαντικό και όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να είναι περιοχές της Αγγλίας και της υπόλοιπης Βρετανίας που δεν κερδίζουν. Άρα η πολιτική, μία πολιτική που προσπαθεί να σώσει ένα πρόβλημα δεν μπορεί παρά να δημιουργεί προβλήματα σε άλλα κομμάτια του συστήματος. Παρόλο αυτά, και επειδή έχει αυτή τη μορφή η κρίση της Ευρωζώνης, έχει αλλάξει η συζήτηση. Δηλαδή, έχει ανοίξει η συζήτηση για τις επενδύσεις στην Ευρώπη με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από ό,τι είχε ανοίξει πριν από ένα χρόνο. Θα διαβάσετε και τις παρεμβάσεις και του Juncker και του Tusk. Γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση? Γιατί μόνο με τις επενδύσεις θα μπορείς να μειώσεις, να ελαφρύνεις κάποια από τα προβλήματα της νομισματικής χαλάρωσης και να αντιμετωπίσεις, όπως καταλαβαίνουν όλο και περισσότερες χώρες, το πρόβλημα των πλεονασμάτων στο συζύγιο πληρωμών της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Θα ξέρετε ότι είναι και κανόνας αυτό της Ευρώπης να μην έχουν χώρες μεγάλα πλεονάσματα. Αλλά όπως έλεγε και ο George Orwell στη Φάρμα το Ζώον, όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσιες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Και αυτός ο κανόνας δεν φαίνεται να εφαρμόζεται. Άρα ανοίγει η συζήτηση για τις επενδύσεις, ανοίγει και η συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική. Λένε πολλοί ακόμα ότι δεν χρειάζεται η Ευρωζώνη να έχει δημοσιονομικές μεταφορές, δηλαδή να έρχονται μεταφορές από τους προϋπολογισμούς, μεταβιβάσεις, από τις πλούσιες χώρες του Βορρά στου Νότου. Και τι έχουν δύο επιχειρήματα.
Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι μπορεί να το κάνουν οι εργασιακές, η αγορά εργασίας μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ευελιξία. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι μπορούν να το κάνουν οι κεφαλαγορές. Οι κεφαλαγορές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί στις χώρες του Νότου, κατά μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία, έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν δανείζουν οι χρηματαγορές εύκολα. Και γυρνάμε στο ένα από τα αρχικά προβλήματα της κρίσης του 2009. Γιατί το 2000 πήρανε απόφαση οι Ευρωπαίοι ότι δεν θα εξαρτιόμαστε τόσο πολύ στο μέλλον για την σύγκληση της Ευρώπης και τη σύγκληση των νότιων οικονομιών με το Βορρά μέσω αποδομικές διαφορετικές πολιτικές, αλλά θα το αφήσουμε στις αγορές. Να είναι μέσα από το ιδιωτικό κεφάλαιο που θα πηγαίνει στο Νότο, χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνει και να πηγαίνει και στις κερδοσκοπικές δραστηριότητες στην Ισπανία και στην Ιταλία, να μην πηγαίνει, να πηγαίνει στα μεγάλα έργα της σημειωτικής εποχής και δημιούργησε αυτά τα προβλήματα. Το δεύτερο όμως, να περιμένεις ότι αυτό μπορεί να γίνει από την αγορά εργασίας, σημαίνει ότι ο μισθός, όπως θα ενδιαφέρει τον Γιώργο που μίλησε, είναι το μόνο αμορτισέρ στην οικονομία. Ό,τι δεν πάει καλά, πρέπει να μειωθεί ο μισθός για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός. Και άρα δημιουργείται πάλι όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που είναι πίσω από την άνοδο της Λεπέν, της Βόρειας Λίγας στην Ιταλία, στο Φαράν στη Βρετανία και ακόμα και τη Χρυσή Αυγή στη δική μας εποχή. Άρα η οικονομική πολιτική πια, όποιος σχεδιάζει οικονομική πολιτική και δεν έχει μέσα την περιφερειακή πλευρά, δεν έχει την κοινωνική πλευρά, πάντα θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτό που μόλις είπα είναι ότι η ισότητα μέσα στην κοινωνία πια δεν αφορά μόνο τους περιφερειακούς. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, αλλά είναι μια βαθύτατη ανησυχία όλων των μεσαίων στρωμάτων και στο Βορρά και στο Νότο, και άρα είναι αυτό που δημιουργεί συνθήκες που μπορεί να παρεμβαίνεις ως αριστερά στην πολιτική. Διαβάζοντας την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σκέφτηκα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία, πρώτον να πω αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω ότι προτείνω σε οποιοδήποτε έχει επικοινωνιακή πολιτική του κόμματος ή της κάποιου άλλου κόμματος να δημιουργήσει αυτοκόλλητα που να τα βάζουμε στα αυτοκίνητα και αλλού που να λένε «Stay healthy Κυριάκο», δηλαδή να παραμείνεις πάντα υγιής Κυριάκο. Γιατί αυτή η ομιλία που έκανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδειξε ότι δεν έχει καταλάβει αυτό το βασικό θέμα. Δεν έχει καταλάβει ότι σε όλη την Ευρώπη γίνεται μια λαϊκή δεξιά που αν θέλει να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα, την ανεργία, την ανισότητα, και ακόμα και σε συνθήκες ανάπτυξη που είχαν οι Βρετανοί, που είχαν θέσεις εργασίας, δεν είχαν μεγάλη ανεργία, αλλά συγχρόνως είχαν άθλιες δουλειές, και από την άλλη μεριά η δική μας αριστερά. Δεν υπάρχει χώρο για κάποιον που επισήμως λέει στις μεσαίες τάξεις ότι το μόνο που εγώ λέω για σας είναι θα σας μειώσω τους φόρους. Γιατί μπορείς να μειώσεις τους φόρους, αλλά τα μεσαία στρώματα ξέρουν ότι τα παιδιά τους παίρνουν άθλιες δουλειές, ξέρουν ότι τα παιδιά τους παίρνουν άθλιες δουλειές με άθλιες εργασιακές σχέσεις, και ξέρουν ότι για τα παιδιά τους και τους ίδιους όταν μεγαλώσουν πρέπει να έχουν και νοσοκομεία και σχολεία και να έχουν ένα περιβάλλον που τα παιδιά τους έχει μια ασφάλεια. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για να είσαι πια νεοφιλελεύθερος. Και στην Ευρώπη αυτά που λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν το βλέπω πια. Βλέπω διασπαστικές κινήσεις προς αριστερά-δεξιά, βλέπω ανθρώπους προβληματίζονται για το προηγούμενο μοντέλο πριν από την κρίση του 2008, πολλές φορές με τρόπους που τους απεχθάνουμε, που δεν είναι η δική μας πολιτική, προς τη νεοδεξιά, την λαϊκίστικη δεξιά, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ο προβληματισμός. Η ιδέα δηλαδή ότι όλο ήταν ένα λάθος, ότι η κρίση δεν υπήρχε και ότι θα γυρίσουμε στη Θάτσερ και
στο Ρέιγκεν, νομίζω είναι ο τελευταίος άνθρωπος πια στην Ευρώπη που το πιστεύει αυτό. Τούτων δαθέντων, τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά να επηρεάσουμε τα πράγματα. Κατά τη δική μου άποψη, αν το ερώτημα του πάνελ, τη συζήτησή μας, είναι αν έχουμε συνολικό σχέδιο που απαντάει στο κοινωνικό, στο οικονομικό, στο περιβαλλοντικό, στο περιφερειακό, δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό είναι και μια μεγάλη κρίση που δεν φαίνεται να τελειώνει και ο ασθενής πάντα τώρα έχει αυτά τα τέσσερα προβλήματα και προστίθονται και άλλα. Μπορούμε όμως να έχουμε κάποια παρέμβαση σε χαραμάδες αυτού του συστήματος. Γιατί τελικά η ερώτηση είναι μία, νομίζω, για το δικό μας την αριστερά και το δικό μας το ρεύμα. Σε αυτό που δεν είναι σταθερό, που κάποτε θα υπάρχει σταθερότητα, στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, η δική μας αριστερά θα έχει ρόλο? Αυτό είναι το ερώτημα. Και άρα για να έχει ρόλο, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν βλέπω κανένα άλλο σημαντικότερο ερώτημα που οφείλουμε ως αριστεροί και αριστερές να δώσουμε. Και σε αυτό νομίζω πρέπει να έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο νου μας, ότι το έχω πει και άλλες φορές, ότι η νέα αριστερά που θα πρέπει να χτίσουμε θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο. Ο Σκατζόχερος, θα θυμάστε από την παλιά ιστορία, ξέρει ένα πράγμα πολύ καλά, ενώ η Αλεπού ξέρει πολλά πράγματα και μπορεί να κάνει παρεμβάσεις σε πιο πολύπλοκες συνθήκες με πιο πολλές ιδέες. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό που προκύπτει για την ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μας σχέδιο είναι ότι πρέπει στο συνέδριο και πριν από το συνέδριο και μετά να αποφασίσουμε συλλογικά σε 4-5 σημαντικές παρεμβάσεις που αριστεροί και αριστερές το Νοέμβριο του 2017, συγγνώμη, είτε είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στη Βαρκελόνη, είτε είναι στη Νέα Υόρκη, είτε θα είναι στο Λονδίνο, θα πούν: βεβαίως συμβιβαστήκανε με αυτό το μνημόνιο, βεβαίως πήγανε πίσω σε πάρα πολλά σημεία, αλλά κοιτάξτε τι κάνανε σε αυτά τα 4-5 σημεία. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει την πολιτική σε 3 κουβάδες. Ο ένας ο κουβάς είναι τα συμφωνηθέντα, αυτά που προκύπτουν από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Αυτή, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να παίζουμε αριστερά παιχνίδια ποιος προσπαθεί να μην τα κάνει αυτά και είναι πιο αριστερός. Να αποφασίζουμε δημοκρατικά μαζί ότι αυτός είναι ο κουβάς, αυτά είναι τα πράγματα και με αυτά συμφωνούμε. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση. Αυτά στο παρελθόν ήδη κάναμε ρογμές που δεν τις ξέρουμε και δεν τις διαφημίζουμε, γιατί ήταν ρογμή η Εθνική Σύνταξη που μπόρεσε να φέρει ο Κατρούγκαλος, γιατί ήταν ρογμή, γιατί όλη η νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι να μην υπάρχει Εθνική Σύνταξη για όλους και να το παίρνουν μόνο οι φτωχοί. Να το παίρνουν μόνο οι φτωχοί, και βέβαια τα μεσαία στρώματα και οι πιο πλούσιοι έχουν τη διακριτική ευκαιρία κάθε φορά που νιώσουν πιο πιεσμένοι να τη μειώσουν αυτό. Ενώ αν είναι ένα δικαίωμα που έχεις ως πολίτης, όλοι μετά έχουν συμφέρον αυτό να διατηρηθεί. Άρα, όπως ήταν αυτό για τη συντάξη την προηγούμενη περίοδο, πρέπει αυτή την περίοδο τα 2 σημαντικά πράγματα που πρέπει να διαπραγματευτούμε, που είναι στο κουβά των υποδιαπραγμάτευση θεμάτων, είναι τα εργασιακά που είπε ο Νάσος και ο Γιώργος πιο πολύ, είναι ταυτοτικό για μας. Ακόμα και ένα επίδομα να κόψουμε, ξέρουμε ότι τώρα είναι κομμένο, όταν θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα μπορεί να το επαναφέρουμε. Αλλά οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι έτσι. Είναι μια παρέμβαση ανάμεσα στη σχέση κεφαλαίου και εργασίας. Εμείς δεν μπορούμε
να σηματοδοτήσουμε ότι δεν παραμένουμε θετικά σε αυτή τη διαμάχη για τις εργασιακές σχέσεις. Να μην λέμε στους εργαζόμενους να κινητοποιηθείτε, να οργανωθείτε, να μπείτε μέσα στα συνδικάτα. Άρα στην υποδιαπραγμάτευση πρέπει να είναι και ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις που είπε ο Νάσος, αλλά και άλλους νόμους που τώρα πάω στον άλλο κουβά, που είναι τι θέλουν να κάνουμε, που είναι για την ανασφάλιστη εργασία, την εργασία που είναι παράνομη και δεν έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Το δεύτερο που είναι για την υποδιαπραγμάτευση είναι για το χρέος. Και εκεί υπάρχει μια αλλαγή στο πώς συζητιέται στην Ευρώπη, στην Αμερική αυτό. Διευρύνεται η ιδέα, διευρύνεται η αντίληψη μάλλον, ότι χωρίς αλλαγές στο χρέος, όχι μόνο της Ελλάδας, η Ευρωζώνη δεν είναι βιώσιμη. Δεν είναι μόνο το χρέος της Ελλάδας, είναι και της Πορτογαλίας και της Ιταλίας και της Ισπανίας. Άρα, εκεί το Δουνουτού μπορεί να είναι προσωρινός σύμμαχος, ακριβώς γιατί λέει ότι αν εσείς δεν διευκρινίσετε τι είναι, τι θα κάνετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να το αποφασίσουμε τώρα για να το ξέρω ως Δουνουτού τώρα, για να γίνει το 2018, εγώ δεν μπορώ να κάνω μια μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και άρα δεν μπορεί να συμμετέχω στο πρόγραμμα. Και εκεί μπαίνει η αντίφαση που είπα στην αρχή. Γιατί αν δεν το δώσουν αυτό, τότε το Δουνουτού θα φύγει και το στήριγμα του νεοφιλελευθερισμού, που είναι η άλλη η μεριά του νομίσματος του Δουνουτού, λείπει από την Ευρώπη. Γιατί οι χώρες σαν την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Λάτβια θέλουν το Δουνουτού, γιατί θεωρούν ότι η Κομισιόν δεν έχει τη δύναμη να εφαρμόσει τόσο σκληρή πολιτική και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι πάση θυσία πρέπει να μείνει. Και βλέπετε ένα άλλο παράδειγμα που οι διαφωνίες εντός του συστήματος δημιουργούν πραγματικές αντιφάσεις. Δεν είναι θέμα προτιμήσεις, αλλά πραγματικών αντιφάσεων. Πάμε τώρα στο παράλληλο, στο τρίτο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας που θέλουμε να είμαστε περήφανοι. Μιλάνε πολύ για δίκαιη ανάπτυξη. Αν το πεις έτσι, είναι πολύ εύκολο να το σατιρίσεις και ότι η αριστερά πάει πίσω από αυτά που πίστευε. Άρα, είτε να μην έχουμε αυτή την φράση, είτε να την κρατήσουμε, αλλά να τη δώσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Κατά τη δική μου άποψη, τρία είναι τα σκέλη αν είναι να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το πρώτο είναι ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι δίκαια γιατί θα επηρεάσει με σοβαρό τρόπο την ανισότητα στην αγορά εργασίας και για τους εργαζόμενους. Άρα αυτό που λέμε και για τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό που λέμε για το συνδικαλιστικό νόμο έχει να κάνει με αυτό. Γιατί μόνο όταν έχεις μια εργατική τάξη που μπορεί να οργανωθεί και να απαιτήσει, μπορεί να έχει την αίσθηση, κάποια αισιοδοξία ότι αυτή η ανάπτυξη δεν θα είναι η ανάπτυξη που είχε, που σας είπα πριν, η Βρετανία, που η μισθή στη Βρετανία, αν θέλετε να ξέρετε ένα δεύτερο λόγο γιατί έγινε το Brexit, δεν είχαν καμία αύξηση μετά από το 2009. Το δεύτερο σκέλος για μια δίκαιη ανάπτυξη είναι το περιφερειακό στοιχείο. Δηλαδή να μπορούν όλες οι περιοχές να συμμετέχουν σε αυτή την ανάπτυξη και από τα καλά αυτής της ανάπτυξης. Και το τρίτο σκέλος είναι η ισότητα στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή μια ανάπτυξη που δεν συζητάμε για ποιος παίρνει τις αποφάσεις, πώς μπορείς να επηρεάσεις τις αποφάσεις. Αυτό είπε και η Έλενα αρκετά σημαντικά πράγματα για αυτό το σκέλος. Είναι μια ανάπτυξη που δεν μπορείς να βασιστείς. Δεν μπορείς να βασιστείς σε μια ανάπτυξη πάνω σε ένα σχέδιο που ένας υπουργός οικονομίας λέει θα κάνουμε αυτά και αυτά και αυτά. Γιατί από πολύ καιρό η δική μας αριστερά ήθελε να χτυπήσει και ήταν και
μία από τις πολύ σημαντικές διαφορές με ένα κομμάτι, άλλο κομμάτι της ανανοητικής αριστεράς, ότι να περάσεις ένα νόμο θετικό είναι το μόνο, το πρώτο βήμα. Γιατί ο νόμος απλώς σου δίνει ένα πλαίσιο που πραγματικοί κοινωνικοί φορείς μπορεί να το πάρουν και να το τρέξουν. Αν δεν το πάρουν και το τρέξουν προοδευτικοί, αριστεροί κοινωνικοί φορείς, δεν υπάρχει κενό, θα το εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος. Άρα το τρίτο σκέλος, τι κατανοούμε ως δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή να διευρυνθούν ο κοινωνικός, οι κοινωνικοί θεσμοί και ελέγχου και μάχης, είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου άποψη για το σχέδιο της αριστεράς. Άρα τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε σε αυτό το συνέδριο 5 παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το πλαίσιο. 5 παρεμβάσεις που, όπως πολύ σωστά είπε ο Νάσος, δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο για 5 νομοθετήματα, αλλά είναι 5 παρεμβάσεις που μπορούν όλοι και όλες να συμμετέχουν και να παλέψουν για αυτές. Η μία, κατά τη δική μου άποψη, αλλά αυτό είναι δική μου άποψη, αυτό είναι το θέμα του συνεδρίου και να το συζητήσουμε μαζί, πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η δεύτερη πρέπει να είναι για την εκπαίδευση. Και ένα σχέδιο που δείχνει τι θέλουμε να κάνουμε για την εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου εδώ, παρόλο που έχω μιλήσει πολύ, Παύλο, μια μικρή παρένθεση. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ ότι ο δικός μας κόσμος και της διανόησης και μη, πόσο μικρή υποστήριξη είχε ο Νίκος Οφίλης για αυτά που γίνονται για τα θρησκευτικά. Με έχει τρομάξει. Και με έχει τρομάξει γιατί αυτό που προτείνει ο Νίκος δεν έχει καμία σχέση με μια επίθεση στην Εκκλησία. Έχει να κάνει με πώς προοδευτικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν την εκπαίδευση. Να σας πω για τη θρησκεία, κατά τη δική μου άποψη, κάποια στιγμή το δεκαετία του 70 υποψιάζουμε ότι κάποια στελέχη της αριστεράς αποφασίσανε να κρυφτούν και να γίνουν θεολόγοι και να γράφουν τα βιβλία του θρησκευτικών στα σχολεία. Γιατί κανένας που διαβάζει αυτά τα βιβλία δεν θα γεμίζεται, όχι με τη θρησκεία, αλλά ούτε και με την αγάπη και την δυνατότητα να καταλάβει τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Κλείνει η παρένθεση. Το τρίτο έχει να κάνει με μερικά άλλα πράγματα εκτός της διαπραγμάτευσης για τα εργασιακά, τις συλλογικές συμβάσεις για την αγορά εργασίας και συγχρόνως κάτι για την κοινωνική οικονομία. Νομίζω ότι ο λόγος, και εδώ γυρνάω εκεί που άρχισε η ομιλία, ότι δεν υπάρχει σταθερό σύστημα που εμείς παρεμβαίνουμε και άρα χρειαζόμαστε να παρεμβαίνουμε σε ένα υποδιαμόρφωση πράγμα που δεν ξέρουν που θα πάει στις χαραμάδες, είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγικό μοντέλο. Θα ακούτε και από ανθρώπους δικούς μας και από την αντιπολίτευση και από όλους ότι χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Σωστά όλα αυτά. Και έχουμε κάνει βήματα στην κυβέρνηση και θα υπάρχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Και από ιδιωτικούς επενδυτές και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την EBRD και από το καινούριο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων. Αλλά η κρίση αυτή του καπιταλισμού είναι ότι δεν υπάρχουν περιοχές για επένδυση. Εμείς το λέμε σαν μια κρίση συσσόρευση που άρχισε από τη δεκαετία του 70. Οι αστεί οικονομολόγοι που αρχίζουν να το κατανοούν αυτό, το λένε ότι υπάρχει μια κρίση υπέρ αποταμιεύσεων. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αποταμιεύσεις που δεν επενδύονται. Να σας πω έναν αριθμό. Ως οικονομολόγος ελπίζω να σεβαστήκατε ότι δεν είπα κανέναν αριθμό μέχρι τώρα. Είναι 17-3, το ξαναλέω, 17-3 ευρώ που είναι επενδυμένα αυτή τη στιγμή σε επενδυτικά εργαλεία που δίνουν ή μηδέν ή αρνητικό επιτόκιο. Ή μηδέν ή αρνητικό. 17-3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν βρίσκουν πιο κερδοφόρα projects. Άρα λέω εγώ ότι η κρίση, δεν το λέω εγώ, το λένε
πάρα πολλοί αριστεροί και αριστερές οικονομολόγοι, η κρίση αυτή που έχουμε, και γι' αυτό δεν έχει σταθεροποιηθεί, είναι μια κρίση της παραγωγής, του παραγωγικού συστήματος. Άρα μία από τις παρεμβάσεις μας που πρέπει να κάνουμε είναι στην κοινωνική οικονομία, όπου εξελίζονται καινούργια παραγωγικά πρότυπα. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες σε αυτό, από πώς κάνεις καινούργιες πλατφόρμες για τεχνολογία, μέχρι πώς κάνεις καινούργιους συνεταιρισμούς για την αναβάθμιση των γεωργικών προϊόντων. Δεν ξέρουμε εκ των προτέρων, και γι' αυτό είναι, και ποια είναι η κρίση, ότι είμαστε σε κρίση, ποια από αυτά τα πειράματα θα δουλέψουν και ποια από αυτά τα πειράματα δεν θα δουλέψουν. Αυτό όμως που οφείλει η αριστερά, που δεν είμαστε στα πενταετή προγράμματα παλιά, είναι να δώσει χώρο στους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδέες και κοινωνικούς φορείς που έχουν τέτοιες ιδέες, για να αρχίσουμε να κάνουμε μια χαραμάδα ότι το μόνο που υπάρχει είναι οι μεγάλες επενδύσεις σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, που ήταν το μοντέλο του Σιμίτη. Εγώ λέω ό,τι χρήματα που έχουμε να μην γυρίσουμε σε αυτό το μεγάλα έργα, τους μεγάλους δρόμους, τα μεγάλα κτίρια. Αυτό που χρειαζόμαστε, και γι' αυτό είμαστε αλλοπούδες, είναι ότι υπάρχουν πολλές λύσεις σε πολλούς τομείς με πολύ διαφορετικές κοινωνικούς φορείς που μπορεί να κάνουν αυτή την παραγωγή. Άρα λέω ότι μπορούμε μαζί να βρούμε αυτές τις πέντε μεγάλες πρωτοβουλίες για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα κερδίσουμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά ξέρω ότι με αυτά τα πέντε παρεμβάσεις που θα κάνουμε, θα αφήσουμε ένα αποτύπωμα. Ένα αποτύπωμα που μπορεί κάποιοι αριστεροί και αριστερές του μέλλοντος να πούνε ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με τους περιορισμούς που είπε και ο Χριστόφορος πολύ σωστά, ότι δεν είναι μόνο οι περιορισμοί του μνημονίου, αλλά είναι ένας γενικότερου συστήματος, να αφήσουμε το αποτύπωμα. Αν όμως δεν κοιτάμε ψηλά, αν δεν έχουμε πίστη ότι μπορούμε να το παλέψουμε, αν δεν κάνουμε τέτοιου είδους πειράματα, θα χάσουμε, θα είναι lose-lose.